Λοιπόν. Από την άλλη μεριά, ακούγοντας τον Γιώργο τον Αυτιά, σκέφτηκα ότι πάμε για μια κατοχική ατμόσφαιρα. Και βέβαια δεν ξύπνησε το πρωί η κυρία Μέρκελ και είπε «Ας βοηθήσουμε τους φουκαράδες τους Έλληνες». Αυτό είναι προσχεδιασμένο και προαποφασισμένο εδώ και καιρό. Τους μισούς υπουργούς της κυβέρνησης, άντε να το πω απόψε, που έχω δει κατηδίαν τον τελευταίο καιρό, μου έχουν αναφέρει την 90άρα που έρχεται. Κατηδίαν. Δεν θα είναι 90. Θέλουμε 75 μέχρι το τέλος του 12 και άλλα 85 μέχρι το τέλος του 14. Άρα λοιπόν βάλτε τα έτσι πακετιά ωραία και θέλω να πω το εξής. Η μόνη πίεση που ασκείται στην Ευρωζώνη αυτή την ώρα είναι από τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών. Ο μόνος υπολογισμός που κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις συνεργαζόμενες με τους ελάχιστους των αγορών, τους ελάχιστους, είναι η πίεση που νιώθουν να αυξάνεται σε όλο τον Νότο, αλλά και στο Βορρά σιγά σιγά. Γιατί είναι η εκλογή τους, είναι η εκλογική πελατεία τους, είναι το σύστημά τους. Επομένως, την Κυριακή που θα έχουμε την Πανευρωπαϊκή Συγκέντρωση και να μπουν όλοι οι φίλοι τηλεθεατές στο European Revolution να δηλώσουν συμμετοχή και να επικοινωνήσουν με τους ξένους, από αυτή την Κυριακή η πίεση θα αυξηθεί. Μαθαίνω μάλιστα ότι μέσω διαδικτύου την είναι Κυριακή, πολύ Γερμανοί. 6 το απόγευμα θα έχει παράλληλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ευρώπη. Εκτός από αυτές που γίνονται καθημερινά, την Κυριακή λοιπόν, και μαθαίνω ότι είναι χιλιάδες οι Γερμανοί, είναι περισσότεροι από τους Ισπανούς αυτοί που επικοινωνούν με τους Έλληνες. Μαθαίνω ότι και οι Άγγλοι επίσης έχουν ένα ωραίο ενδιαφέρον στο κέντρο του Λονδίνου. Την Κυριακή λοιπόν, μία πίεση έτσι προς τις αγορές του φίλου μου, του ρεπόρτερ μου εδώ, του αναλυτή μου, μία πίεση δεν θα κάνει κακό. Και μάλιστα, την ώρα που είναι η συγκέντρωση, αυτοί που δεν μπορούν να πάνε, να κατέβουν στην πόρτα της πολυκατοικίας, το λένε αυτοί οι οργανωτές. Ας κατέβουν στην πόρτα της πολυκατοικίας, της γειτονιάς, να σουλατσάρουν, να επικοινωνήσουν ειρηνικά, να μιλήσουν, αν θέλουν να ανοίξουν τα μπατζούρια, να χτυπήσουν λίγο μια κατσαρόλα. Αυτό θα γίνει στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην οπουδήποτε. Μια κατσαρόλα στο μπατζούρι, τσούκου τσούκου τσούκου, έχει ωραίο ήχο. Είναι όπερα. Ναι, είναι μια όπερα απέναντι στα πόδινα καντρά, φίλε μου Χρήστο. Αυτοί φωνάζουν και σωστά φωνάζουν. Λοιπόν, γιατί τους κόμουν δικαιώματα. Επειδή ακούω, εμείς ακόμα επειδή μιλάμε ακούω, για τα ρετυρέ. Μιλάμε για τους κυρίους που πέρανε συντάξεις από την ηλικία των 40 ετών, κύριε Τράγκα. Για αυτούς όροι, μιλάμε ακόμα. Επειδή ακούω, κύριε Κόνστα, ότι οι όροι είναι και οι έμεσοι φόροι στο νερό. Έτσι άκουσα από τον κύριο Αυτιά. Καλά, εντάξει τώρα. Θα δούμε τι είναι έμεσο. Άκουσα στα αναψυκτικά στις γκαζόζες. Κλακ, η γκαζόζα. Πέφτει ο έμεσος φόρος. Πάει κατευθείαν, ξέρεις που πάει. Κατάλαβες. Θα βγείτε στον δρόμο τα, γιατί μπήκαν 10 λεπτά στην γκαζόζα, δηλαδή, κύριε Τράγκα. Μισό λεπτό. Μπορώ να ολοκληρώσω την άποψή μου. Εγώ σας άκουσα προηγουμένως και παρολίγο να πανηγυρίσω μαζί σας. Όχι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Άλλο η ανακούφιση, άλλο ο πανηγυρισμός. Να μου απαγορευτεί δηλαδή και η ανακούφιση που ένιωσα ακούγοντάς σας. Είχα μία ανακούφιση ακούγοντάς σας. Τι θέλετε να κάνω δηλαδή. Από εδώ και πέρα λοιπόν άκουσα όμως και τον Γιώργο τον Αυτιά. Σωστά. Και αυτά που άκουσα λένε. Που να ακούσετε αυτά που έχω να σας πω. 40 χρόνια κατοχή. Κατοχή, κύριε Κόνστα. Κάποιοι από εμάς δεν θα συμπράξουν. Κατοχή και ταυτόχρονα ένα άγος για ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Διότι καλό είναι να του λέμε, αχ οι αγορές ρίξαν τα δισεκατομμύρια, δεν θα διαβαίνουν το κατόφλι. Θα πηγαίνουν στη λήξη προηγουμένων ομολόγων. Να τα λέτε αυτά, κύριε Κόνστα. Αυτό είναι αυτό. Δεν θα διαβαίνουν τα σύνορα. Μιλάμε για νούμερα τα οποία θα απορροφώνται από προηγούμενες λήξεις. Αφού τα έχουμε πάρει τα λεφτά, τα έχουμε φάει. Ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ μέσα για να τη βγάλει το κράτος, ναι, το οποίο θα προσθέτει στο χρέος του, θα γίνει χαμός. Εκτός αν θεωρείτε ότι το κρεματόριο των αγορών με το θάνατο χιλιάδων οικογενειών και ονείρων είναι το αντίκρισμα το επιβαλλόμενο στην εποχή μας. Είναι η τιμωρία μας γιατί έχουμε ένα ακριβό, αναποτελεσματικό, αργόσχολο κράτος. Όπως λέγαμε στις παλιές εφημερίδες. Τα φάγανε, κύριε Τράγκα. Τα φάγανε. Τιμωρούνται οι Εβραίοι του Ευρωπαϊκού Νότου, οι Έλληνες. Τιμωρούνται στα κρεματόρια τα πειραματόζωα. Κάνανε λάθη.